προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε, να εντοπίσουμε ενδείξεις εμπλοκής και ενοχής μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών. Η προσωπικότητα και οι συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη. Ο πατέρας μου ξυλοκοπήθηκε βαριά, είχε μελανές και κοιμώσει σε όλο το πρόσωπο. Η φυλάκιση, η απόδραση από την Κέρκυρα, οι φυλακές του Χότζα, η φυγή στο εξωτερικό, βουλευτής Χανίων και αργότερα υπουργός. Το άδοξο τέλος, ατύχημα ή δολοφονία. Τη δικαιοσύνη που όφιλε να διερευνήσει τα μη πολιτικά πρόσωπα, έχουμε ακινησία. Πόσα κρυμμένα μυστικά μένουν ακόμη. Πόσα ψέματα έχουν υποθεί. Πλέον αγνωδοσκοπεί και το πτώμα δεν έχει καταδέσει. Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη μιλούν για την υπόθεση και ξεδιπλώνουν κάθε πτυχή της δικογραφίας. Αν αυτά γίνονται σε μια δολοφονία του Σήφη του Βαλυράκη, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνεται σε κάθε υπόθεση. Αλήθεια, συνδέεται ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη με το πολιτικό του παρελθόν. Εμείς διερευνούσαμε κατά το Σύνταγμα για διερεύνηση τυχόν ευθυνών μελών της κυβέρνησης και υφυπουργών. Ελεύθερο Σημείο με τον Λευτέρη Συμβουλάκη. Κάθε Πέμπτη στις 10 παρα 10 στη Κρήτη TV. Κρήτη TV να δεις.